Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι εντός του χρόνου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε και που αναμένεται να ψηφιστεί είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της νέας κυβέρνησης, της νέας δημοκρατίας, με σαφή θετικό πρόσημο. Και από νωρίς ο Πρωθυπουργός μας είχε θέσει πολύ ψηλά τον πύχη της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί ακριβώς η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος πίστευε πολύ στην ανάπτυξη της χώρας. Μιας ανάπτυξης που θα πηγάζει και θα στηρίζεται από όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, που δεν θα βασίζεται στο λαϊκισμό, αλλά στην υγιή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, που θα εξασφαλίζει το μέλλον της πατρίδας μας και των παιδιών μας. Ο προϋπολογισμός του 2020 είναι ρεαλιστικός και έχει θετικό κοινωνικό πρόσημο. Σηματοδοτεί μια μεταστροφή της οικονομικής πολιτικής από τη στήρα υπερφορολόγηση στην ανάπτυξη. Στηρίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων όλων των πολιτών. Αποτελεί ένα σχέδιο σταδιακής και σωστά οργανωμένης υπέρβασης των εμποδίων της αναπτυξιακής κρίσης. Ενισχύει τις οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που σήκωσαν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής για μία δεκαετία. Προσανατολίζεται στην υλοποίηση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων, την ενίσχυση των επενδύσεων και την κατεύθυνση της χώρας προς μία αναπτυξιακή προοπτική. Θέτουμε έτσι την ελληνική οικονομία σε τροχιά μεγένθησης και προβλέπουμε ανάπτυξη 2,8%, μείωση της ανεργίας στο 15,6%, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8%, αύξηση των επενδύσεων κατά 13,4%, μείωση φορολογικών βαρών για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, κοινωνικά μέτρα συνολικού ύψους 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αναστολή του ΦΠΑ. Και με έκπληξη άκουσα τον κύριο Τσίπρα να αναφέρεται στην οικοδομή. Η οικοδομή είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης, κύριε Τσίπρα, και αυτή τη στιγμή, με βάση το ΑΕΠ μας, θα έπρεπε να είναι σε ύψος 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, λοιπόν, είναι 1,3 και δεν ξέρω τι σας πειράζει, λοιπόν, η ανάπτυξη στην οικοδομή, η οποία δίνει δουλειά σε τόσα επαγγέλματα. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος με το σχέδιο Ηρακλής. Ενισχύουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, της εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και της μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Μειώνουμε την υπερφορολόγηση και στηρίζουμε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στις 7 Ιουλίου ο ελληνικός λαός πίστεψε στο πρόγραμμά μας και μας εμπιστεύτηκε με την ψήφο του. Έτσι, σε μόλις 5 μήνες διακυβέρνηση, προχωρήσαμε σε γενναία μείωση του ένφια. Καταργήσαμε τα capital controls που επευλήθηκαν το 2015 εξαιτίας της ανεύθυνης διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεσπίσαμε ρυθμίσεις που μειώνουν τα διοικητικά βάρη, απλοποιούν τις διαδικασίες και διευκολύνουν την ανάπτυξη επενδυτικών εγχειρημάτων στη χώρα μας. Εισάγαμε μια πιο ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας μιας επένδυσης. Προχωρήσαμε με συνοπτικές διαδικασίες την ευληματική αλλά τελματωμένη για χρόνια επένδυση του ελληνικού. Και με έκπληξη πάλι άκουσα τον κύριο Τζανακόπουλο να μιλάει για το ελληνικό, ένα ελληνικό το οποίο όταν παραλάβαμε είχε πάνω από 300 εγκρεμότητες και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γινόταν ούτε το 3.000. Στηρίξαμε την αναβίωση κλάδων όπως του ναυπηγοεπισκευαστικού και της χαλιβουργίας. Μειώσαμε τη φορολογία των επιχειρήσεων από 28 σε 24% και θέλω να μου απαντήσετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων αφορά μόνο λίγους επιχειρηματίες, λίγους ελεύθερους επαγγελματίες? Γιατί σας ενοχλεί τόσο πολύ? Μάλιστα, δεν σας ενοχλεί. Τότε γιατί αναφερθήκατε στη μείωση? Μειώσαμε το φόρο μερίσματος έτσι ώστε να λάβουν τα χρήματα οι ελεύθεροι επαγγελματίες από 10 σε 5%. Μειώσαμε τον εισαγωγικό συντελεστή από 22 σε 9%. Δηλαδή μειώθηκε ο εισαγωγικός συντελεστής φόρου για τις χαμηλότερα εισοδηματικές τάξεις 60%. Μειώσαμε το ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα βρεφικά είδη, τα κράνη και τα παιδικά καθίσματα. Απλοποίησαμε τις διαδικασίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Προωθήσαμε αποκρατικοποίησεις όπως του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών. Εφαρμόζουμε σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ. Δρομολογούμε σχέδιο αντιμετώπισης του υψηλού αποθέματος κόκκινων δανείων. Είναι πλέον γεγονός ότι η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στις ράγες της ανάπτυξης και μειώνεται η οικονομική αβεβαιότητα. Αυτό αποδεικνύεται από τις αποδόσεις των ομολόγων, τις αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, τον θετικό ρυθμό μεταβολής των καταθέσεων και τη σημαντική βελτίωση του δίκτυου οικονομικού κλίματος. Θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό των επενδύσεων προς το ΑΕΠ, που σήμερα είναι στο 11% και μας έχετε καταδικάσει, κύριε, στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το μέσο όρο των επενδύσεων προς το ΑΕΠ είναι 21%. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να βαδίσουμε και πρέπει να βαδίσουμε πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, που σε όποιον δείκτη και να αναφερθούμε πάλι μας καταδικάσατε στις τελευταίες θέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη δυναμική που μας αξίζει. Μας αξίζει μια νέα Ελλάδα που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Επιτυγχάνουμε επιστροφή στην αξιοπιστία και στη λέξη κλειδί για κάθε επενδυτή που είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στα λόγια και τις πράξεις της κυβέρνησης που υλοποιεί ό,τι ακριβώς λέει και όχι τα αντίθετα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο κρατικός προϋπολογισμός που καλείστε να ψηφίσετε σήμερα αναπτύσσει τη θετική δυναμική που χρειάζεται η χώρα. Παραμένουμε ρεαλιστές και συνεπείς στο μεταρρυθμιστικό μας έργο. Δεν θέλουμε απλά να φέρουμε ανάπτυξη, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια φωτεινή νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα πρωταγωνιστεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους τομείς. Δεν συμβαζόμαστε με τη μετριότητα. Θέλουμε οι νέες και οι νέοι να αποκλείουν τη μετανάστευσή τους για δουλειά στο εξωτερικό και να επιταχύνουν την επιστροφή τους όσες και όσοι έφυγαν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν υπάρχει στοίχημα ανάπτυξης, ούτε καν πρόκληση. Υπάρχει η εντολή του λαού μας απέναντι στην διεκδίκηση για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι η εντολή που εδόθη στον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η εντολή που δόθηκε στη Νέα Δημοκρατία, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και στην κυβερνητική ομάδα να κάνει πραγματικότητα ένα όραμα. Να κάνει την Ελλάδα, να γίνει η Ελλάδα το φωτεινό παράδειγμα προόδου και επιτυχίας σε όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ.